Γεια σας φίλοι μου. Τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, έχουμε κάποιες αναμνήσεις δικές μου. Λοιπόν, αυτό το σακίδιο το είχα φτιάξει πριν από 4-5 χρόνια για τις ορειβατικές μας εξορμήσεις. Το έπαιρνα στο βουνό. Αλλά επειδή είναι μία τεχνική η οποία είναι εξαιρετική και δεν είναι δύσκολη, είπα να σας την παρουσιάσω. Λοιπόν, εδώ τι έχω κάνει εγώ. Έχω πάρει ένα κομμάτι πλαστικού καμβά. Έχω βάλει ένα σχέδιο το οποίο κάπου βρήκα, ούτε θυμάμαι να σας πω την αλήθεια που το βρήκα, αλλά υπάρχουν χιλιάδες και στο Pinterest και παντού σχέδια για πλακέ. Λοιπόν, πήρα ένα κομμάτι καμβά, τον γκέντισα, τον ένωσα ωραία ωραία πρώτα από πίσω, μετρώντας πόσα νταμάκια χρειάζομαι, να το, ούτε φαίνεται δηλαδή. Πήρα έναν πάτο, απλό, τετράγωνο, να το, είναι σαν αυτόν. Κέντισα τον καμβά, επάνω στον καμβά λοιπόν μετά έπλεξα με μακραμέ για να μπορώ να μπαίνω στις μικρές τρυπούλες του καμβά, γι' αυτό χρησιμοποίησα μακραμέ με ψηλό βελονάκι και έκανα ένα κομμάτι από πάνω και έκανα και ένα, τότε ακόμη δεν είχε βγει η τεχνική αυτή πιο σωστή, έκανα απλώς ένα καπάκι έτσι και το έκανα σακίδιο. Νομίζω ότι είναι μια ιδέα πάρα πολύ ωραία. Αυτό μπορεί να γίνει και με την πλέξη περαστή που κάναμε, είναι μέσα στις τεχνικές μας. Οπότε, αν δεν θέλετε να κεντήσετε ή δεν σας αρέσει το κέντημα, μπορείτε να κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα κάτω και δεν ανάγκη να γίνει σακίδιο, ας γίνει τσάντα. Μπορείτε να την κάνετε με πλέξη περαστή. Και από πάνω μετά, να αρχίσετε να πλέκετε ένα κομμάτι πατώντας επάνω στις τρυπούλες του καμβά. Έτσι, να το. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Περνάμε και ένα κορδονάκι μετά και τελείωσε η ιστορία βέβαια. Αυτή έχει πάει, εντάξει, εγώ την έχω στείλει στο τζαντά, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, γιατί είναι τόσο εύκολη στην κατασκευή της, τα λουριά υπάρχουν. Να, τα λουριά πλάτης υπάρχουν. Το χερούλι, αν σας προβληματίζει, έχουμε μάθει, μέσα τεχνικές πάλι θα το βρείτε, ένα καταπληκτικό χερούλι που μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας και να το ενσωματώσουμε, έτσι. Οπότε δεν έχει δυσκολία. Αν έχετε όρεξη να κεντήσετε, μπορείτε να κεντήσετε. Αν έχετε όρεξη να το κάνετε περαστό, μπορείτε να το κάνετε. Είναι μία πολύ όμορφη λύση. Λοιπόν, εδώ έχω κάνει πάλι σε πλαστικό καμβά κάποια τσαντάκια, βλέπετε. Με άλλη πλέξη. Αυτή μου ήρθε από το μυαλό μου. Μία πάνω, μία κάτω. Δεν είναι τίποτα. Βλέπετε, να. Και αυτό είναι πάλι άλλη πλέξη. Τα τσαντάκια μας. Να, τα φακελάκια. Να. Μπορείτε να το κάνετε με αυτή την πλέξη, το καρδιογράφημα που λέω εγώ. Είναι μία πάνω, μία κάτω. Πάρα πολύ εύκολη πλέξη. Και μπορείτε να το κάνετε και με αυτή την πλέξη. Το μυστικό είναι να μετρήσετε μετά τους πόντους που θα έχετε βάλει, του καμβά δηλαδή, πόσο μεγάλη τη θέλετε την τσάντα, και αναλόγως να προσθέσετε πόντους στον πάτο. Ή να ξεκινήσετε από τον πάτο λίγο πιο μεγάλο φυσικά, να μετρήσετε τον καμβά σας ένα δαχτυλάκι, δηλαδή περίπου έξω από τον πάτο, τον καμβά, γύρω 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 γύρω. Έχουμε πει πώς στερεώνουμε τον καμβά, πάλι στις τεχνικές θα το βρείτε και αυτό, το έχουμε. Και μετά αναλόγως με τους πόσους πόντους θα σας βγάλει ο καμβάς κάτω κάτω στο τελείωμά του, αφού το τελειώσετε όλο το κομμάτι αυτό και πλέξετε μία σειρά πάνω και μία σειρά κάτω άρρηκτα, τότε θα ξέρετε πόσους πόντους θα χρειαστείτε για να βάλετε εδώ. Αναλόγως λοιπόν θα βάλετε αυξήσεις. Θα ξεκινήσουμε με 2, σας έχω πει πως φτιάχνουμε τον πάτο. Και μετά από εκεί και έπειτα, αναλόγως, θα βάλετε τις αυξήσεις, ώστε να πετύχετε ακριβώς το ίδιο φάρδος με τον καμβά. Από εκεί και έπειτα τα πράγματα είναι τελείως εύκολα, γιατί από πάνω πιάνουμε τους πόντους του καμβά. Τα τετραγωνάκια του. Δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι με μακραμέ. Αυτό το περνάω σε κάθε τρυπούλα 2 φορές, το βλέπετε. Είναι 2 φορές περασμένο σε κάθε τρυπούλα. Δηλαδή, αν βρείτε κάποιο ωραίο σχέδιο με σταυροβελονιά, κάθε σταυρουδάκι θα μου βάζετε 2 τετραγωνάκια από 2 τέτοια στο καθένα. Εάν θέλετε να γίνει πιο μικρό το σχέδιο, τότε θα βάζετε 1 τετραγωνάκι του καμβά, θα πηδάτε δηλαδή ένα και θα μπαίνετε στο επόμενο, με 2 περάσματα το καθένα. Έτσι. Εδώ εγώ το έχω κάνει κάθε τετραγωνάκι του σχεδίου, το έχω κάνει 1 τετραγωνάκι εδώ με 2 περάσματα, το βλέπετε, 2 φορές σε κάθε ένα. Πηδάω δηλαδή το ένα, μπαίνω στο δεύτερο και περνάω 2 φορές μέσα. Αυτό λοιπόν, όποιο σχέδιο βρείτε και σας αρέσει, μπορεί να είναι με τριαντάφυλλα, μπορεί να είναι με ό,τι θέλετε.
Μπορεί να γίνει μια καταπληκτική backpack τσάντα, έτσι. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Είναι απλώς μία παρουσίαση και μία ιδέα που ήταν αμαρτία να πάει χαμένη. Γιατί τη βρήκα αυτή την τσάντα μέσα στην ντουλάπα, φτιάχνοντας τα πράγματά μου, τελείως συμπτωματικά και εγώ η ίδια την είχα ξεχάσει. Οπότε είπα να σας την παρουσιάσω για να μην πάει χαμένη και η τσαντούλα. Είναι μια πολύ ωραία τεχνική. Λοιπόν, εάν σας άρεσε, κάντε like στο κανάλι μας, εγγραφή, πατήστε το κουδουνάκι, μπέστε και στο e-shop μας, στο site μας, θα βρείτε πολύ ωραία πραγματάκια που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Γράψτε μου και κάνα σχόλιο γιατί εγώ θρέφομαι τα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά!